Η Διεύθυνση Διαβατηρίων ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η Ιανουαρίου 2006 ως αποκλειστικά αρμόδια για την έκδοση των νέων ελληνικών διαβατηρίων. Από το 2009, στις αρμοδιότητές της έχουν συμπεριληφθεί η έκδοση των ελληνικών αδειών οδήγησης νέου τύπου και των νέων δελτίων ταυτότητας των αστυνομικών. Τα αιτήματα που φτάνουν καθημερινά στο υψίστη της ασφαλείας κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Διαβατηρίων είναι τοποθετημένα σε ειδικά κυβότια που διαθέτουν σύστημα εντοπισμού GPS-GPRS. Η παραλαβή τους γίνεται σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο ασφαλούς μεταφοράς. Σε κάθε φάση παρακολουθείτε το κυβότιο, το οποίο είναι ειδικό πρόγραμμα διαγραφών, ασφαλισμένο με ειδικού τύπου λουκέτα κτλ., να μπορούμε σε κάθε κίνησή του να ξέρουμε που βρίσκεται. Τόσο τα δικαιολογητικά όσο και η αίτηση για την έκδοση των εγγράφων εισάγονται στο τελευταίας τεχνολογίας αυτοματοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα. Πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος της φωτογραφίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Γίνεται η ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων και κατόπιν εκτύπωση του εγγράφου με τεχνολογία εκτύπωσης που χρησιμοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια σε περισσότερες από 15 χώρες. Μεταξύ αυτών η ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία. Τα διαβατήρια που έχουν εκτυπωθεί από τις 26 Αυγούστου 2006 και μετά φέρουν ενσωματωμένο στο εξώφυλλό τους μικροεπεξεργαστή που περιέχει τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου. Όσα έχουν εκδοθεί μετά τις 28 Ιουνίου 2009 έχουν ενσωματωμένο στο μικροεπεξεργαστή τους και το δεύτερο βιομετρικό στοιχείο των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα μέτρα ασφαλείας διαφοροποιούνται σε πρώτο επίπεδο προς τα πάλι κρυσταλλογράμματα μεταβλητής εικόνας, διαφλαστικά, έγχρωμα. Επίσης είναι παράσταση η οποία αλλάζει πάλι χρώμα ανάλογα με την οπτική γωνία παρατήρηση μεταβλητού χρωματισμού. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας τα οποία εμφανίζονται μόνο κατά το υπεριόδες φως και προσωπικά, προσωποποιημένο UV, καθώς και κοινό UV που υπάρχει σε όλες τις σελίδες. Και επίσης υπάρχουν και τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στο chip μικροεπεξεργαστή του διαβατηρίου, τα οποία δεν επιτρέπουν το skimming, την παράνομη διείσδυση, η υπαγή των δεδομένων, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στην περιοχή που είναι κλειδωμένα τα δακτυλικά αποτυπώματα παρά μόνο σε συσκευές οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων. Και επίσης δεν επιτρέπουν την υπαρπαγή των στοιχείων από απόσταση. Οι νέες ελληνικές άδειες οδήγησης που εκδίδονται μόνο σε μορφή πλαστικής κάρτας και τα διαβατήρια, αφού εκτυπωθούν, υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και τα έγγραφα διαθέτουν όλα τα υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας που έχει καθιερώσει η Διεύθυνση Διαβατηρίων. Τα εκτυπωμένα έγγραφα συσκευάζονται ξανά στα ειδικού τύπου κυβότια και διανέμονται με την ίδια ασφαλή διαδικασία στις περιφερειακές υπηρεσίες. Η υπηρεσία έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε ο αστυνομικός που θα επιληφθεί στην αρχή να μην έχει δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες εργασίες και σε συγκεκριμένους χώρους στα μετέπειτα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία και την ασφάλεια του παραγόμενου αντιπρόσωπου. Από την ίδρυσή της μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009, η Διεύθυνση Διαβατηρίων έχει εκτυπώσει συνολικά 2.281.327 διαβατήρια, ενώ το έτος 2009 οι εκτυπωμένες άδειες οδήγησης ανήλθαν στις 587.047.